Τελέι Στόρι. Ονομάζομαι Αθήνα και είμαι εδώ για να σα ενημερώνω καθημερινά για διαφορά γεγονότα από τον κόσμο. Αυτή είναι η νέα ημερομηνία για το τέλο του κόσμου. Δείτε πόσου χρόνου επομένει στην ανθρωπότητα. Πολλέ φορέ την τελευταία 20η αιτία έχει κυκλοφορήσει η εχει κυκλοφορησει ότι ο κόσμο θα τελειώσει σύντομα, και μάλιστα αρκετοί είχαν προβλέψει και το πώ. Αρχικά, πολλοί έλεγαν ότι η συντέλεια του κόσμου θα ερχόταν την πρωτοχρονιά που θα αλλάζαμε χιλιετία, δηλαδή, την 1 Ιανουαρίου του 2000. Συγκεκριμένα, οι προφητείες υποστήριζαν ότι οι υπολογιστέ δεν θα κατανοούσαν το έτο 00 και θα το ερμήνευαν ω 1900 αντί για 2000. Αυτό θα προκαλούσε την κατάρρευση του τεχνολογικού κόσμου. Για να ζούμε βέβαια στο 2022, προφανώ τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Στην συνέχεια, οι δυσίωνε προβλέψει ήταν για το 2012, όμω ο κόσμο συνεχίζει να υπάρχει. Αξίζει να σημειωθεί πω κάποιοι υποστήριξαν ότι η πρόβλεψη του 2012 ήταν λανθασμένη και ότι το πραγματικό τέλο του κόσμου θα ερχόταν το 2021. Για να είμαστε δίκαιοι το 2020, 2021 ίσω κάποιοι να το πιστέψαν με την πανδημία του κορονοϊού. Τώρα, μια πρόβλεψη μελέτη η οποία είχε γίνει αρκετέ δεκαετίε πριν, ήρθε στο φω και δίνει μια ημερομηνία που δεν απέχει και πολύ από το σήμερα. Ποια υποτίθεται πω είναι αυτή η ημερομηνία, η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια. Η μελέτη του 1960 και η αύξηση του πληθυσμού. Η πρόβλεψη αυτή προήλθε από έναν επιστήμονα, τον Χάιν von Φόρσταρ, από την Βιέννη που πέρασε μεγάλο μέρο τη καριέρα του ως εργαζόμενο στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη. Το 1960, ο συγκεκριμένο φυσικό, φιλόσοφο και ερευνητή είχε υποστηρίξει, σε μελέτη του, ότι ο κόσμος θα τελείωνε λόγω υπερπληθυσμού το 2026, χρησιμοποιώντας έναν μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό της ημερομηνίας, σύμφωνα με το Elite Bible. Ο Φίο Έστερ έγραψε στη μελέτη του ότι «τα δυσέγγονά μας δεν θα πεθάνουν από την πείνα, αλλά ότι θα στριμωχτούν μέχρι θανάτου». Στη μελέτη, ο Φίο Έστερ λέει επίσης για τον Νοέμβριο του 2026, αυτή την ημερομηνία ο ανθρώπινος πληθυσμός θα πλησιάσει το άπειρο, εάν αυξηθεί όπως τις τελευταίες δύο χιλιετίε. Η πρόβλεψη του ΩΝΙΤΑΕ για τον πληθυσμό τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πω δεν υπάρχει λόγο ανησυχία αφού ο πληθυσμό μπορεί να αυξάνεται, αλλά δεν πρόκειται να φτάσει στο άπειρο, με τον ΩΝΙΤΑΕ να προβλέπει ότι, ο παγκόσμιο πληθυσμό αναμένεται να φτάσει τα 8,5 δισεκατομμύρια το 2030 και να αυξηθεί περαιτέρω στα 9,7 δισεκατομμύρια το 2050 και 11,2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2100. Συνδεθείτε μαζί μας στο TikTok για καθημερινό περιεχόμενο και συμβουλές marketing, όπου βοηθάμε με μονομένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όπως εσείς με τις στρατηγικές περιεχομένου τους, ώστε να μπορέσουν επιτέλους να αναπτυχθούν και να κλιμακώσουν το κοινό τους στο διαδίκτυο.